Μετράμε αντίστροφα για να πάμε στη σέντρα του παιχνιδιού, στο LFC Arena. Η ΑΕΛ, απαλλαγμένη από οποιοδήποτε άγχος για την παραμονή στην κατηγορία, είναι εξασφαλισμένη και από την ένατη θέση. Με τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει, βλέπει τα πράγματα με ηρεμία. Άγχος το οποίο συνοδοιπόρησε μαζί της τα προηγούμενα παιχνίδια, μέχρι να φτάσει και η σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Θεσσαλικής ομάδας επί της ΑΕΚ, για να διώξει μια και για πάντα την οποιαδήποτε επιφύλαξη υπήρχε. Η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση βαθμολογίας με την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος μετά την ολοκλήρωση των 29 αγωνιστικών. Με να δούμε τι θα γράψει το κοντέρ στο τέλος, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη επίθεση. Έχει 9 σερί νίκες και ψάχνει να κλείσει με μία ακόμη την τη σεζόν, για να πάει μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, σε διψήφιο αριθμό νικών σε ό,τι αφορά στη σειρά, έτσι, της επίτευξής τους. Πάμε στα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού, πάμε να δούμε επιλογές προπονητών. Έχουν ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, και οι επιλογές προσώπων και οι επιλογές σχημάτων. Πρώτα για τους Βεδούχους, Τζανλούκα Φέστα επιλέγει, Κρίστισον στην εστία, Καραρίγκας, Μπράλιτς, Μόρας, Γκόλια, Ζίφκοβιτς, Γιακιμόσκι, Σεσέροβιτς, ο Μπάλας είναι βασικός, Σικάφκα και Νούνιτς είναι μπροστά σε αυτό το 5-3-2, το οποίο στην επίθεση μπορεί να γίνει με 30 πίσω, και ο Καρανίκας με τον Ζίφκοβιτς να είναι οι full πλάγι back, οι οποίοι θα προσθέτουν αυτούς στην επίθεση της Θεσσαλικής ομάδας. Βλέπετε και μία άποψη από τις κερδίδες στο LFC Arena. Βλέπετε και είσοδο των ομάδων, των διαιτητών, την ίδια στιγμή που από τα μεγάφωνα αναγγέλλεται αυτό ακριβώς. Βλέπετε και τον Βαγγέλη Μόρα. Οι παίχτες των δύο ομάδων, οι διαιτητές, φοράνε τα μπλουζάκια Save Moras. Είναι αφιερωμένος ο αποψινός αγώνας στο σωματείο Save Moras. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε στη μνήμη του Δημήτρη Μόρα, αδερφού του αρχηγού της ΑΕΛ, του Βαγγέλη Μόρα, και έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των συνανθρώπων μας για το πώς κανείς μπορεί να γίνει εθελοντής εθνότης μυελού των οστών. Πάρα πολύ δυνατό το μήνυμα και ουσιώδες. Η εντεκάδα για τον Ολυμπιακό. Για πρώτη φορά στο 3-5-2 πηγαίνουν οι ερυθρόλευκοι. Η επιλογή Πέδρο Μαρτίνς, που βάζει στην επίθεση Χασάν και Σολδάνο. Στην εστία είναι ο Λοντίγκιν, μένει βασικός, εκτός αποστολής του σε άλλους είναι ο Σα. Μεριά Παπαδόπουλος, Αυρά Παπαδόπουλος βασικός, Ισέα, Δρούτσος Καμαρά, ο Μάρελα Ντελαουίτσι, Μίκας, Νάτχο, πίσω από Σολδάνο και Χασάν, οι οποίοι βρίσκονται στην επίθεση. Επιλογές των δύο προπονητών. Στον πάγκο για τους Γηπεδούχους, ένα παιχνίδι το οποίο θα διαιτητεύσει ο κύριος Μανούχος. Στον πάγκο για τους Γηπεδούχους είναι αναπληρωματικός τερματοφύλακας για την ΑΕΛ, Ταλέφκι. Και μαζί Κούνιτς, Ακώστα, Νούσιος, Μπάμις, Γρομιτσάρης και Χαλάτσης. Από τα ονόματα καταλαβαίνετε, Νούσιος, Μπάμις, Χαλάτσης, παιδιά τα οποία έρχονται και από την ομάδα νέων της ΑΕΛ για να είναι στη σημερινή αποστολή. Ο Λοντίγκιν λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι τα λέει με τον Καμαρά. Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό, ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας ο Χουτερσιώτης Φορτούνης είναι στον πάγκο. Γκερέρο, Μασούρας, Κούτρης, ο Τίας και ο Τωροσίδης. Και εδώ βλέπετε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του παιχνιδιού, το Βαγγέλη Μόρα μαζί με τον έτερο αρχηγό, με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, να πηγαίνουν απέναντι σε ένα σημείο του γηπέδου όπου υπάρχει και αναρτημένο πανό για ανθρώπους που δεν είναι πια εδώ, δεν είναι στους δεν είναι ζωή, είναι και για τους φίλους της ΑΕΛ, αλλά βλέπετε αριστερά και φωτογραφίες από ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ που δεν είναι εν ζωή. Αυτό το πανό που ραγίζει καρδιές εδώ στο LFC Arena, με τη φωτογραφία του Γιώργου Μιτσιμπόνα στο κέντρο. Γιώργος Μιτσιμπόνας, ο οποίος είχε χαρίσει με ένα δικό του γκολ 1988 την πρωτομαγιά εκείνου του έτους το πρωτάθλημα στη Λάρισα, μια σημαδιακή ημερομηνία σίγουρα για τη Θεσσαλική ομάδα, η οποία παρεμπιπτόντως οι μέρες του Μάη πάντα είναι μέρες ιστορίας για τη Λάρισα, είπαμε για την πρωτομαγιά του 88, ενώ σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια το 2007 η ΑΕΛ κατέκτησε στο Παθεσσαλικό στάδιο στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό το κύπελο με σκορ 2-1 με τα γκολ τότε του Κόσλε και του Αντσουέ. Μηδενισμένο χρονόμετρο το οποίο θα αρχίσει σε λίγο να τρέχει.